Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από το βιβλίο Αποκάλυψης του Ιωάννου. Είναι στη σελίδα 1088, κεφάλαιο Γ και εδάφιο 7. Τρίτο κεφάλαιο, 7 εδάφιο. Αποκάλυψης, τρίτο κεφάλαιο, 7 εδάφιο, σελίδα 1088. Και προς τον άγγελον της εν Φιλαδελφία Εκκλησίας γράψον. Ταύτα λέγει ο Άγιος, ο αληθινός, ο έχων το κλαδίον του Δαβίδος, της ανοίγει και ουδής κλείει, και κλείει και ουδής ανοίγει. Εξεύρω τα έργα σου, ιδού έθεσα ενώπιόν σου θύραν ανεωγμένη και ουδής δύναται να κλείσει αυτήν, διότι έχεις μικράν δύναμη. Και φύλαξα το λόγο μου και δεν αρνήθησε το όνομά μου. Ιδού θέλω κάμι τους εκ της συναγωγής σου σατανάιτινες λέγουν στην εαυτούς ότι είναι Ιουδαίοι και δεν είναι, αλλά ψεύδονται. Ιδού θέλω κάμι αυτούς να έλθωσι και να προσκυνήσωσι ενώπιον των ποδών σου και να γνωρίσωσι ότι εγώ σε ηγάπησα. Επειδή εφύλαξα το λόγο της υπομονής μου και εγώ θέλω σε φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού ή της μέλη να έλθει επί της οικουμένης όλης για να δοκιμάσει τους κατοικούντας επί της γης. Ιδού έρχομαι ταχαίως κράτη εκείνο το οποίο έχεις, για να μιλάβει μηδής των στέφανών σου. Ως της νικά, θέλω κάμει αυτόν στήλων εν το ναό του Θεού μου και δεν θέλει εξέλθει πλέον έξω. Και θέλω γράψει επ' αυτόν το όνομα του Θεού μου και το όνομα της πόλεως του Θεού μου, της Νέας Ιερουσαλήμη, της κατεβαίνει εκ του ουρανού, από του Θεού μου και το όνομά μου των νέων, ως της έχει οτίον, ας ακούσει τι λέγει το Πνεύμα προς τας Εκκλησίας. Εκκλησία της Φιλαδελφίας, μία από τις 7 εκκλησίες στην Αποκάλυψη, όπου ο Κύριος αποκαλύπτει αυτά τα οποία είναι και είναι βέβαια, όπως λέει και, και στο άσμα των ασμάτων, ότι είναι εξήκοντα οι βασίλισσες, ογδοήκοντα οι παλακές, μία όμως είναι η περιστρά μου, η αμωμητός μου. Η Εκκλησία της Φιλαδελφίας είναι ο τύπος της ευλογημένης εκκλησίας. Και ο ποιμένας της εκκλησίας αυτής είναι το πρότυπο του ανθρώπου τον οποίον ο Ιησούς Χριστός συστήνει μέσα από το λόγο του σε όλες τις γενναίες. Μέσα στην εκκλησία ο λόγος του Θεού θέλει όλοι να είμαστε τύπος του ποιμνίου, πρότυπο χριστιανού, είτε νέος, είτε γέρος, είτε μικρός, είτε μεγάλος. Για να γίνει κάποιος, παραδείγματος χάρη, πρεσβύτερος ή διάκονος, πρέπει να έχει όλα τα χαρακτηριστικά του τύπου του ποιμνίου, όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Και προσωπικά, και στη γυναίκα του, και στα παιδιά του. Γιατί μπαίνοντας μέσα στην εκκλησία οι αδελφοί, ο κάθε ένας από εμάς, θυμάμαι όταν πρωτομπήκα κι εγώ, το πρώτο πράγμα που έκανα είναι να κοιτάξω να δω κάποιους ανθρώπους οι οποίοι κήρυταν, οι οποίοι ζούσαν και τους οποίους ευλογούσε ο Θεός. Και λέω, γιατί αυτούς τους ευλογεί ο Θεός? Και έγιναν πρότυπο. Πρότυπο καλού εργάτη, καλής δούλης. Η Άννα, η γυναίκα μου, έλεγε, θέλω να μοιάσω στην αδελφή την τάδε. Έτσι θέλω να γίνει το σπίτι μας. Δεν μπορεί δηλαδή η γυναίκα του πρεσβυτέρου να έχει και να φοράει μίνι, κοσμικό φρόνημα, να βάφει τα μαλλιά της. Πώς θα τη βλέπουν οι νέες κοπέλες όταν θα έχει αυτό το φρόνημα μέσα στην εκκλησία? Καθένας μας λοιπόν είναι μία εικόνα του Χριστού. Πρέπει να είναι. Όπως ο Ιησούς Χριστός είναι η εικόνα του Θεού του αοράτου και δια του Ιησού Χριστού αναγνωρίζουμε την προσωπικότητα του Θεού, έτσι και ο δούλος και η δούλη του Χριστού πρέπει να είναι εικόνα του Χριστού. Δεν μπορείς να γίνει κάποιος πρεσβύτερος ή διάκονος εάν τα παιδιά του δεν είναι εις υποταγήν μετά πάση σεμνότητος, αν είναι μικρά, αν
είναι μεγάλα και είναι άσωτα ή ανυπόταχτα. Δεν μπορεί να γίνει. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει στο Τιμόθεο δύο βασικά πράγματα και τα διάβαζα σήμερα. Πρώτον, γίνε τύπος του ποιμνίου, των πιστών, σε λόγο, σε συναναστροφή, σε αγάπη, σε πνεύμα, σε πίστη και σε καθαρότητα. Αγωνίσου να γίνεις τύπος των πιστών. Δεν είναι εύκολο, αλλά είναι απαραίτητο. Γιατί μέσα εδώ, όταν πρωτομπαίνουμε, δεν βλέπουμε τον Χριστό. Θα έρθει ο καιρός που θα τον δούμε. Βλέπουμε τις οικογένειες των πιστών. Βλέπουμε τις νέες κοπέλες τις απάντρευτες. Έχουν υπάρχει καλή μαρτυρία. Πρέπει να υπάρχει καλή μαρτυρία για να το πει αυτό ο Απόστολος Παύλος προηγούμενα και πει. Εσύ με παρακολούθησες στη διδασκαλία μου, στη διαγωγή μου, στην πρόθεσή μου, στην πίστη, στη μακροθυμία, στην αγάπη, στην υπομονή μου, στους διωγμούς, στα παθήματα. Σε μένα έβλεπες όταν ξεκινήσαμε και μάθε ότι και σε σένα θα βλέπουνε. Άρα πρέπει να έχεις χαρακτηριστικά τύπου του ποιμνίου. Στους νεοτέρους τι λέει, οι νεότεροι μιμήστε τους μεγαλύτερους βλέποντας το αποτέλεσμα του πολιτεύματος αυτών, την καρποφορία. Δεν μιμούμε κάποιον όπως τον κόσμο επειδή μ' αρέσει αυτό που κάνει ή αυτό που έχει. Μιμούμε κάποιον γιατί βλέπω ότι ο Θεός είναι μαζί του και του δίδει καλό καρπό. Και ο καρπός δεν είναι, αδερφοί αγαπητοί, όπως το νομίζουμε, αλλά όπως το λέει το Ευαγγέλιο του Χριστού πρώτον. Καρπό, είναι 7 χαρακτηριστικά η καρποφορία του χριστιανού. Ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου. Τα χαρακτηριστικά του Αγίου Πνεύματος πρέπει να τα έχει ο χριστιανός που έχει λάβει τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Σοφία, σύνεση, βουλή, δύναμη, γνώση, ευσέβεια και φόβο Κυρίου. Όπως πρέπει να έχει και τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου, αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα. Έπειτα, πρέπει να έχει καλή μαρτυρία μέσα στην Εκκλησία. Και η καλή μαρτυρία δεν είναι αποτέλεσμα κολακιών και πονηριών, είναι αποτέλεσμα συστάσεως του Θεού. Ο Θεός σε συστήνει και έχεις καλή μαρτυρία στην Εκκλησία. Στη διαγωγή σου, στη συμπεριφορά σου, στη διδασκαλία σου, στη ζωή σου, θα πρέπει να έχει καρπό χιλέων ομολογούντων το όνομα του Χριστού. Τα λόγια του να είναι καρποφόρα. Καρπό χιλέων ομολογούντων το όνομα του Χριστού. Τα λόγια του να φέρουν οικοδομή, να φέρουν παρηγοριά, να φέρουν ενίσχυση. Να υπάρχουν άνθρωποι που να ομολογούνε ότι ας είναι ευλογημένος ο αδελφός αυτός, η αδελφούλα αυτή, η αδελφή αυτή με βοήθησε. Όταν ήμουν πεσμένος, όταν ήμουν απελπισμένος, όταν ήμουν απορηγόρητος, όταν δεν είχα να φάω. Με βοήθησε, ήταν δίπλα μου. Πρέπει να έχει τον καρπό του εισαγιασμό. Τι θα πει ο καρπός μου εισαγιασμός? Ό,τι κάνω να έχει σε αγιασμό. Μπορεί να έχω φρόνημα κοσμικό, φρόνημα σαρκός, φρόνημα αμαρτίας. Το καρπός μου να είναι εισαγιασμόν. Όλος ο καρπός μου, η οικογένειά μου, η ζωή μου, τα λόγια μου, στη δουλειά μου, το έργο μου, να είναι σε αγιασμό. Να έχω καρπό ειρηνικό δικαιοσύνης. Να φέρνω ειρήνη και δικαιοσύνη. Στη ζωή μου, να, όπου πλησιάζω να υπάρχει ειρήνη του Θεού. Τουλάχιστον όσο το αφημών. Ειρήνη με τα πάντων και τον αγιασμό. Και τέλος, καρποφορία έργου. Ο χριστιανός δουλεύει, έχει έργο. Δεν είναι τεμπέλης. Δεν περιμένει να τον υπηρετούν οι άλλοι. Ο Χριστός δεν ήρθε για να υπηρετηθεί. Ήρθε για να υπηρετήσει. Ήρθε για να συμπαρασταθεί. Μέσα στην Εκκλησία πρέπει να αισθάνονται όλοι την πατρική αγάπη. Βεβαίως του Θεού, αλλά και όλων μας. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι σε ιδιαίτερα δυσάρεστη θέση. Είναι μόνοι τους.
Ξέρεις, θα πεις μόνος σου. Να μην έχεις κανέναν. Ναι. Μόνος σου, μόνος σου. Και να μην ενδιαφέρεται ο αδελφός σου, ο πρεσβύτερός σου, αλλά να κοιτάει μόνο τον εαυτό του. Παράδεκτο. Αυτός λοιπόν ο Ποιμένας ήταν τύπος. Τύπος των πιστών. Γι' αυτό και η Εκκλησία ήταν τύπος των Εκκλησιών. Και σε αυτή την Εκκλησία χαίρεται ο Χριστός. Επαναλαμβάνω ότι η οικογένεια εξαρτάται από τον πατέρα πρωτίστως και από τη μητέρα. Όταν το παιδί μεγαλώνει, εάν γεννιέται μέσα στην Εκκλησία, μέσα στις προσευχές και μέσα στη μελέτη του Λόγου του Θεού, αυτά θα τον ακολουθούν σε όλη του τη ζωή. Αν μεγαλώνει μέσα σε γκρίνιες, σε τσακωμούς, μέσα σε ταλαιπωρίες, μέσα σε κατηγόριες, μέσα σε θυμούς, μέσα σε πίκρες, και αυτό θα το ακολουθεί σε όλη τη ζωή. Καρπός είναι σημαντικότατο πράγμα το οποίο ο Θεός το δίνει, αλλά σε αυτούς που πρέπει να το δώσει. Το ξαναλέω, τον καρπό ο Θεός τον δίνει, αλλά σε αυτούς που η δικαιοσύνη του Θεού πρέπει να το δώσει. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί, να είμαστε όλοι τύποι των πιστών, τύποι του ποιμνίου ανεξαρτήτως ηλικίας. Είσαι νέος, να είσαι τύπος, σε αγιασμό, σε καθαρότητα, σε λόγια. Όταν καλείς, όταν προσκαλείς, δεν του πεις πάμε στον μπαράκι, του πεις πάμε στην Εκκλησία. Βεβαίως η διασκέδαση, αλλά διασκέδαση εν Χριστώ Ιησού. Αυτή η Εκκλησία είναι τύπος του ποιμνίου, μοναδική από τις 7. Γι' αυτό και ο Κύριος έρχεται με 2 ευλογημένα χαρακτηριστικά ανάμεσα στην Εκκλησία αυτή. Ταύτα λέγει ο Άγιος και ο Αληθινός. 2 πράγματα. Αγιασμός και αλήθεια. Αυτά έχει ο Χριστός μπαίνοντας μέσα στην Εκκλησία αυτή. Αγιασμός σώματος, ψυχής και πνεύματος. Σώματος, ψυχής και πνεύματος. Σώματος, πρέπει η εμφάνισή σου να είναι εικόνα του Χριστού. Η Μαρία, η μητέρα του Κυρίου, δεν μπορούσε να είναι με κολλιέδες, με σκουλαρίκια, με βαμμένα μαλλιά και με βαμμένα μάτια. Ήταν μια απλή, αγία και ευλογημένη κυρία, αδερφή. Εμείς έτσι πρέπει να είμαστε. Οι γυναίκες μας, οι κόρες μας, οι αδερφές μας. Αλλά και εμείς πρέπει να είμαστε εικόνα του Χριστού, σε αγιασμό και σε αλήθεια. Γιατί εάν η γυναίκα μου δεν είναι έτσι όπως πρέπει να είναι, θα αποτελέσει σκάνδαλο μέσα στην Εκκλησία. Θα σκανδαλίζει αυτούς, καθώς θα λένε κοίταξε πρώτα το σπίτι σου και ύστερα πες μας για μας. Όπως λέει η Γραφή. Ο αγιασμός και η αλήθεια είναι τα απαραίτητα στις έσχατες ημέρες. Είναι αυτό που θα σε οδηγήσει στο να έχεις εξουσία, αλλιώς θα είσαι ένας δούλος Θεού χωρίς εξουσία, χωρίς χάρη, χωρίς έλεος, χωρίς καρπό. Γι' αυτό τι λέει ο Κύριος μας? Εγώ είμαι ο Άγιος και αληθινός, γι' αυτό έχω το κλειδίον του Δαβίδ, το οποίο, με το οποίο ανοίγω και κανείς δεν μπορεί να κλείσει και κλείνω και κανείς δεν μπορεί να ανοίξει. Γι' αυτό έχω αυτή την εξουσία. Γι' αυτό μου δώσε ο Πατέρας το κλειδίον του Δαβίδ, να ανοίγω και κανείς δεν μπορεί να κλείσει, να κλείσω και κανείς δεν μπορεί να ανοίγει. Δεν μπορεί να υπάρξει εξουσία παρακυρίου σε κανέναν, ναι, άντρα, γυναίκα, μικρό, μεγάλο, δούλο, δούλη, γέροντα, εάν δεν έχει αγιασμό σώματος, ψυχής και πνεύματος, αν το σώμα του δεν είναι εικόνα του Χριστού, αν η ψυχή του δεν είναι η ψυχή του Χριστού και αν το πνεύμα του δεν είναι ο νουν του Χριστού, δεν μπορεί να έχει εξουσία. Και όταν δεν έχεις εξουσία, θα προσπαθείς και θα αποτυγχάνεις. Η εξουσία είναι ανοίγω και ανοίγει. Αλλά και κανείς δεν μπορεί να κλείσει. Κλείνω και κλείνει και κανείς δεν μπορεί να κλείσει.
Δεν μπορεί να υπάρξει εξουσία στον άνθρωπο, καμία. Μπορεί να σχεδιάζει ο Θεός να δώσει εξουσία όταν διορθωθείς. Μπορεί να έχει υποσχεθεί ο Θεός να σου δώσει εάν πράξεις το θέλημά Του. Δεν μένουμε στις υποσχέσεις και περπατάμε όπως θέλουμε. Μένουμε στις υποσχέσεις και περπατάμε κατά το θέλημα του Θεού. Στις έσχατες ημέρες, αδελφοί, το πιο σημαντικό είναι να έχει εξουσία παρακυρίου ο άνθρωπος του Θεού. Εάν δεν έχει εξουσία, ό,τι και να κάνει δεν θα του βγαίνει. Θα προσπαθεί να κάνει αυτό και δεν θα γίνεται. Θα προσπαθεί να κάνει τ' άλλο και δεν θα το πετυχαίνει. Θα προσπαθεί να πάει εδώ και θα είναι κλειστός ο δρόμος. Θα προσπαθεί να πάει εκεί και θα είναι κλειστός ο δρόμος. Ο τύπος των εκκλησιών, η Φιλαδέλφια. Ο τύπος των πιστών, ο ποιμένας της Φιλαδελφίας. Και από τον άντρα εξαρτάται η οικογένεια, από τη γυναίκα εξαρτώνται τα παιδιά, από τον ποιμένα και το πρεσβυτέριο εξαρτάται η εκκλησία. Ένα πρεσβυτέριο που ο καθένας έχει τη δική του διδασκαλία, τη δική του γνώμη, τη δική του άποψη και έρχονται σε αντιδικίες και σε τσακωμούς, δεν μπορεί να το ευλογήσει ο Θεός. Δεν γίνεται. Και να θέλει, δεν γίνεται. Αν θα βρει, θα βρει ένα μικρό υπόλοιπο. Εμείς θέλουμε όμως, αδερφοί, αγαπητοί, την ευλογία από το Θεό. Την εύνοια του Θεού, την εξουσία από το Θεό. Δεν θέλω να αγωνίζομαι και να μην τα καταφέρνω. Θέλω να αγωνίζομαι και ο Θεός να είναι μαζί μου. Και αυτό είναι αποτέλεσμα της εμφάνισής μου, της καρδιάς μου, είναι καθαρή. Δεν έχει πίκρα, δεν έχει παράπονο, δεν έχει θυμό, δεν έχει οργή. Δεν έχει κρίση, κατάκριση, κατηγόρια. Τι έχει? Δοξολογία, ευχαριστία, προσμονή, ελπίδα, πίστη, αγάπη. Γιατί ο Θεός δεν είναι άδικος να λησμονήσει το έργο της πίστης σου και τον κόπο της αγάπης σου. Δεν είναι άδικος. Έχει έργο ο χριστιανός. Υπηρεσία, δεν έχει έργο διοίκησης. Έχει έργο υπηρεσίας, προσφοράς. Ενδιαφέρεται για τα αδέλφια του. Ενδιαφέρεται για τα παιδιά του, για την οικογένειά του, για τα αδέλφια του. Για τους αδύνατους, για τους ελάχιστους. Ψάχνει να βρει ποιος είναι σε πιο δύσκολη θέση. Αυτόν θα πλησιάσω με πατρική αγάπη, με προσευχή. Άνθρωποι είμαστε, μπορεί να κάνουμε λάθη, αλλά τα λάθη μας τα διορθώνει ο Θεός. Αν εγώ όμως κοιτάω μόνο τον εαυτό μου, τι να με κάνει ο Θεός, είμαι άχρηστος. Μόνο τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου, το σπίτι μου, αυτός είμαι. Είμαι άχρηστος για χριστιανός. Το τονίζω, ή κάποιος μου λέει, μην λες αυτή τη λέξη. Εγώ θα τη λέω. Εάν είμαι μόνο για τον εαυτό μου, είμαι άχρηστος χριστιανός. Δεν κάνω για τίποτα. Βεβαίως θα κοιτάξω τον εαυτό μου μόνο για τον αγιασμό και για την αλήθεια. Όπως είπε και διαβάσαμε τον Απόστολο Παύλο που συστήνεται στον Τιμόθεο. Εσύ με παρακολούθησες στη διδασκαλία μου και στον τρόπο της ζωής μου και στη διαγωγή μου και σε όλα τα άλλα. Αλλά αυτά είναι τα πιο βασικά. Με πρόσεξες, με είδες. Γι' αυτό και εσύ γίνω τύπος των πιστών. Γιατί τότε θα είσαι χρήσιμος στο Θεό, στους αδελφούς σου και τελικά και στον εαυτό σου. Θα είσαι χρήσιμος, θα έχεις εξουσία. Θα λες λόγο και θα γίνεται, θα προσεύχεσαι και θα σ' ακούει. Θα ζητάς και θα βρίσκεις. Θα αιτείς και θα λαμβάνεις. Θα χτυπάς την πόρτα και θα σου ανοίγεται. Αλλά χωρίς αγιασμό και χωρίς την αλήθεια του Ευαγγελίου, θα ζητάς και δεν θα βρίσκεις. Θα χτυπάς πόρτες και δεν θα σου ανοίγονται. Θα αιτείς και δεν θα λαμβάνεις. Γιατί?
γιατί κακώς ζητάς. Ζητάς για την απόλαυσή σου, για τις ειδονές σου, για τον εαυτό σου. Εάν θέλουμε να ακούγεται η προσευχή μας, πρώτα θα προσευχόμαστε για όλους τους άλλους και ύστερα για τον εαυτό μας. Με αγάπη, όχι με τύπο, με υποχρέωση, με αγάπη. Ο Θεός να μας βοηθήσει, αδερφοί. Και απευθύνεται τώρα στον τύπο των ποιμένων. Της Εκκλησίας που είναι τύπος τέλειος. Εξεύρω τα έργα σου. Δεν λέει πολλά. Ξέρω τι κάνεις. Γι' αυτό στους άλλους λέει, ξέρω ότι έχεις υπομονή, ξέρω, έχει πολλά. Εδώ δεν χρειάζεται λεπτομέρειες. Ξέρω τα έργα σου. Ξέρω τα πάντα. Δεν χρειάζεται να μου πεις, δεν χρειάζεται να σου πω, δεν χρειάζεται τίποτα. Γι' αυτό όμως έθεσα ενώπιόν σου μία πόρτα ανοιγμένη, εγώ που ανοίγω και κανείς δεν κλείνει. Έθεσα ενώπιόν σου θύρα νεογμένη, την οποία ουδείς δύναται να κλείσει. Εκ των έργων σου, του αγιασμού και της αλήθειας, την εξουσία μου στην έδωσα, θέτοντας μπροστά σου μία πόρτα ευλογίας ανοιχτή. Ποια είναι αυτή η πόρτα? Ό,τι μπορείς να φανταστείς. Μα ό,τι μπορείς να φανταστείς. Μα ό,τι μπορείς να φανταστείς. Μία πόρτα ιδιαίτερης ευλογίας. Θύρα ανεωγμένη. Ό,τι κάνεις, εγώ θα το ευωδώνω. Εγώ θα προπορεύομαι στη ζωή σου. Μόνο και μόνο γιατί έχεις αυτά τα ωραία χαρακτηριστικά. Αγιασμό και αλήθεια. Αλλά και κάτι άλλο. Αυτή την πόρτα την οποία εγώ έθεσα ενώπιον σου, δεν μπορεί κανείς να την κλείσει. Ξέρεις γιατί? Όχι γιατί είσαι δυνατός, είσαι σπουδαίος, αλλά γιατί εγώ δεν αφήνω κανέναν, επειδή αν και δεν είσαι δυνατός και έχεις μικρά δύναμη, όμως έχεις δύο πολύ ωραία χαρακτηριστικά. Τα δεύτερα ωραία χαρακτηριστικά που θέλει ο Θεός. Τα πρώτα δύο χαρακτηριστικά είναι αγιασμός και αλήθεια. Τα δεύτερα χαρακτηριστικά είναι εφύλαξα στο λόγο μου και δεν αρνήθηκε στο όνομά μου. Σε δοκίμασα και είδα ότι εφύλαξες το λόγο μου. Ήρθανε πολλοί πειρασμοί και πολλές καταστάσεις από τον διάβολο να σε φέρουνε, να σε απομονώσουνε, να μην φυλάς το λόγο μου. Αλλά εσύ έχεις μικρά δύναμη, δεν πειράζει, εφύλαξες το λόγο μου. Και δεν φοβήθηκες, δεν αρνήθηκες το όνομά μου ποτέ. Γι' αυτό αυτή η ευλογία που σου έχω δώσει δεν θα σταματήσει. Αλληλούια. Αυτή την πόρτα που έθεσα ενώπιόν σου, χάριν του αγιασμού και της αλήθειας σου, δεν θα κλείσει ποτέ. Κανένας δεν μπορεί να την κλείσει. Κανένας δεν μπορεί να κλείσει την πόρτα την ανοιγμένη της ευλογίας που έθεσα μπροστά σου. Γιατί εφύλαξας και συνεχίζεις να φυλάς, ποιος πότε θα μπορέσει να κλείσει αυτή η πόρτα? Όταν πάψεις να φυλάς το λόγο μου. Και όταν αρνείσαι το όνομά μου. Όταν ο λόγος μου για σένα δεν είναι κάτι το σημαντικό και μπορείς και να το ξεπεράσεις, δεν λέω την αμαρτία. Και αν αμάρτησες, μετανόησε, γιατί ο Θεός λέει ότι δεν το λέω για να σας, για να αμαρτήσετε. Αλλά εάν κάποιος αμαρτήσει, υπάρχει παράκλητος στον ουρανό Ιησούς Χριστός, ο οποίος είναι ηλασμός υπέρ των αμαρτιών ημών. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι εφύλαξα στο λόγο μου και δεν αρνήθηκες ποτέ και καθόλου το όνομά μου. Γι' αυτό τώρα θα έρθει και η καρποφορία. Τι είπαμε? Η καρποφορία έρχεται. Ποια είναι η καρποφορία? Κατά πάντα. Στην προσωπική σου ζωή, όπως την περιγράψαμε, στην οικογενειακή σου ζωή, στην εκκλησιαστική σου ζωή, στην επαγγελματική σου ζωή, σε όλα θα έχεις καρποφορία. Ο Θεός δίνει τον καλό καρπό, αλλά οι προϋποθέσεις είναι δύο ζευγάρια. Αγιασμός και αλήθεια
αγιασμό σώματος, ψυχής και πνεύματος, αλήθεια του Ευαγγελίου, το πρώτο ζευγάρι και το δεύτερο ζευγάρι. Εφύλαξα στο λόγο μου και δεν αρνήθηκες ποτέ το όνομά μου. Γι' αυτό και εγώ θα κάνω όλους αυτούς που είναι από τη συναγωγή του Σατανά και οι οποίοι λένε για τους εαυτούς τους ότι είναι Ιουδαίοι, αλλά δεν είναι, ψεύδονται, όλους αυτούς τους εχθρούς σου που σε κατηγορούν, που σε καταδιώκουν, που κάνουν ό,τι θέλουν, όλους αυτούς τους εχθρούς σου εγώ θα τους κάνω να έλθουν και να προσκυνήσουν ενώπιον των ποδών σου και να γνωρίσουν ότι εγώ σε αγάπησα. Θα γνωρίσουν ότι εγώ σε αγάπησα, γι' αυτό και θα έρθουν να προσκυνήσουν τον Κύριο ενώπιον των ποδών σου. Θα ομολογήσουν και θα πούνε «Εδώ είναι ο Κύριος». Ο Θεός είναι μαζί τους. Ο Θεός τους αγαπάει. Θυμάμαι όταν πρωτοπίστεψα ήρθαν οι συγγενείς μου όπου ενάντι από παντού. Αλλά με τη χάρη του Χριστού βρήκαμε θάρρος, παρησία, μείναμε. Πέρασε καιρός και όλοι αυτοί μετά ήρθαν από καιρό. Προσευχήσου εσένα ακούει ο Θεός, γιατί έχω δυσκολίες, ταλαιπωρίες, προσευχηθείτε εσείς που σας ακούει ο Θεός. Γιατί η σύσταση του Θεού δεν κρύβεται, αδελφοί. Η εύνοια του Θεού δεν κρύβεται. Η καρποφορία παρακυρίου δεν κρύβεται. Η δόξα του Θεού δεν κρύβεται. Όλους αυτούς λοιπόν εγώ θα τους κάνω να έρθουν να προσκυνήσουν τον Κύριο μπροστά σου και να ομολογήσουν ότι εγώ σε αγάπησα. Και επαναλαμβάνω με τον κίνδυνο να είμαι κουραστικός. Είναι δύο ζευγάρια απαραίτητα. Αγιασμός σώματος, ψυχής και πνεύματος. Δεν υπάρχει μικρότερος και λιγότερος αγιασμός ή περισσότερος. Υπάρχει αγιασμός. Καθαρότης. Έναν χριστιανό που τον βλέπεις ότι είναι εικόνα της Καινής Διαθήκης. Οι γυναίκες με στολή σεμνή, με εδώ, με σοφροσύνη, χωρίς ψεύτικα πράγματα επάνω τους, χωρίς περιτά, να μην στολίζουν τον εαυτό τους παρά μόνο με το πράο και ησύχιο πνεύμα. Είναι υποτεταγμένη η γυναίκα στον άντρα, δεν αυθετεύει στον άντρα της. Ο άντρας την αγαπάει, τη φροντίζει, την περιθάλπτει. Τα παιδιά τους τα έχουν στην αγκαλιά τους με το Λόγο του Θεού και την προσευχή. Οι επιθυμίες τους είναι για τον ουρανό. Η σκέψη τους, η γνώμη τους είναι το θέλημα του Θεού. Και ο λόγος τους εν αληθεία. Το Ευαγγέλιο είναι για αυτούς Ευαγγέλιο. Ο Λόγος του Θεού είναι για αυτούς Λόγος Θεού, αψεγάδιαστος. Δεν παίζουμε με το Λόγο του Θεού. Δεν μπορούμε να τον εξυγχρονίσουμε λίγο. Ο Λόγος του Θεού είναι και το πρωί και το μεσημέρι και το βράδυ. Όλη η ζωή τους είναι μέσα στο Λόγο του Θεού. Δεν είναι μόνο τις ώρες της Εκκλησίας. Είναι και όταν κοιμούνται και όταν ξυπνάνε. Σήμερα, αδερφοί αγαπητοί, έχει σημασία να έχουμε την εύνοια του Θεού. Είναι έσχατη καιρή. Καταπληκτικός ο Λόγος του Θεού. Γι' αυτό χρειαζόμαστε, αδερφοί αγαπητοί, την εύνοια και την εξουσία. Και δεν πρόκειται να έχουμε εύνοια και εξουσία εάν δεν έχουμε αγιασμό σώματος, ψυχής και πνεύματος. Θα είμαστε, λένε οι άνθρωποι, τζάμπα μάγκες. Θα είμαστε τζάμπα χριστιανοί, χωρίς εξουσία, χωρίς χάρη, χωρίς έλεος, χωρίς εύνοια. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Μόνο ο αγιασμός σώματος, ψυχής και πνεύματος και η αλήθεια του Ευαγγελίου θα μας φέρει την εξουσία παρακυρίου στη ζωή μας. Και θα διατηρείται η εξουσία παρακυρίου στη ζωή μας αν φυλάμε το Λόγο του Θεού και δεν αρνούμεθα το όνομα του Κυρίου. Αλλά τον φυλάμε συνειδητά. Δεν μιλάω για τα λάθη.
για τις αδυναμίες, για τις αμαρτίες. Δεν μας λέει για αυτά ο Θεός. Μιλάω για την πρόθεση, για την απόφαση, για τη ζωή μας. Δεν φοβόμαστε την αμαρτία, γιατί το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Τι φοβόμαστε? Την καρδιά μας. Γι' αυτό τι λέει ο Λόγος του Θεού? Ιε μου, με τα πάσης φυλάξεως, φύλαξε την καρδιά σου, γιατί από αυτήν προέρχονται τι? Οι επιτυχίες και οι αποτυχίες, όλες οι εκβάσεις της ζωής σου, όλες. Και το καλό και το κακό από την καρδιά μας προέρχεται. Αυτή φοβόμαστε, για την οποία ο Θεός μας περιγράφει ότι είναι απατηλή περπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Και η καρποφορία θα έρθει. Όμως συνεχίζει ο Λόγος του Θεού: επειδή εφύλαξας το λόγο της υπομονής μου, και εγώ θα σε φυλάξω εκ της ώρας του πειρασμού, η οποία μέλει να έλθει επί της οικουμένης όλης, δια να δοκιμάσει τους κατοικούντας επί της γης. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κριτήριο για να μας φυλάξει ο Χριστός από την ώρα του πειρασμού που θα αποκαλυφθεί μετά την αρπαγή της Εκκλησίας. Σήμερα υπάρχει μία πνευματική ισορροπία σε όλη την οικουμένη. Την εξουσία την έχει ο Χριστός, η Εκκλησία και το Πνεύμα το Άγιο. Εάν δεν υπήρχε αυτή η πνευματική ισορροπία, κανένας δεν θα μπορούσε να είναι σήμερα εδώ. Ζώντες θα μας τρώγανε αν ο Θεός δεν ήταν με θυμόν. Το ότι υπάρχει αυτή η ελευθερία του Πνεύματος του Αγίου, της σωτηρίας, του κηρύγματος του Ευαγγελίου, της Εκκλησίας, οφείλεται σε αυτή την πνευματική ισορροπία, καθώς Κύριος είναι ο Ιησούς Χριστός. Αλλά εάν φυλάξεις το λόγο της υπομονής μου, ποια είναι η υπομονή που κάνει ο Θεός? Τι λέει ο Απόστολος Πέτρος? Δεν βραδύνει ο Κύριος την υπόσχεση αυτού, ως τούτο λογίζεται, ως την εσ λογίζονται τούτο βραδύτητα, αλλά μακροθυμεί, κάνει υπομονή σε εμάς, γιατί δεν θέλει να απολεστούν την εσ, αλλά όλοι να έλθουν σε μετάνοια. Κάνει υπομονή και για μένα και για σένα και για τους άλλους. Για τους άλλους που σε βρίζουν, που σε κακοποιούν, που σε μισούν, που δεν δέχονται τον Χριστό, που σε ονειδίζουν. Κάνει υπομονή ο Θεός. Γιατί ο Θεός έχει προγνωρίσει ποιοι τελικά θα δεχτούν τον Χριστό για να τους δώσει εξουσία να είναι τέκνα Θεού. Εμείς δεν τους γνωρίζουμε. Βλέπουμε αυτόν εκεί πέρα και λέμε, αυτός, εγώ το έχω πάθει πολλές φορές, αυτός δεν σώζεται με τίποτα, και την άλλη μέρα είναι στην εκκλησία. Θυμάμαι, είχα πάει στο σπίτι του Γιώργου του Κανέλη και ήταν ο κουμπάρος του εκεί. Ένας δεχόταν το λόγο του Θεού, λέω, ο κουμπάρος διάκονο θα τον κάνουμε γρήγορα. Κοιτάω τον Γιώργο τον Κανέλη με μια κοτσίδα μέχρι εδώ, άγριος. Α, αυτός λέω δεν σώζεται με τίποτα. Την άλλη μέρα τον κουμπάρο δεν τον ξαναείδα. Την άλλη μέρα τον Γιώργο τον είδα μέσα στην εκκλησία και ο Κύριος τον αναγέννησε πάνω στον άμβονα. Και είναι ακόμη στην εκκλησία. Τι θέλει λοιπόν ο Θεός? Αυτοί που σε κακοποιούν, που σε αδικούν, να τους αγαπάς, γιατί μπορεί να είναι από αυτούς που έχει προγνωρίσει ο Θεός ότι θα σωθούν. Μπορεί να δεχτούν τον Χριστό. Όπως ο Χριστός υποφέρει και όλους τους αμαρτωλούς και θέλει όλοι οι αμαρτωλοί να έρθουν σε μετάνοια, έτσι και εμείς. Και όχι μόνο αυτούς που δεν έχουν καμία σχέση με το Ευαγγέλιο, αλλά και μέσα στην εκκλησία τους ατάκτους περιπατούντες. Καθώς λέει ο Χριστός, υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη, τους ανυπόφορους. Αυτούς που δεν καταλαβαίνουν τι λες, που δεν μπορούν να σε καταλάβουν, που σε εχθρεύονται, που έχουν πίκρα στην καρδιά τους, παράπονο. Πρέπει εσύ να τους αγαπάς και να μακροθυμείς. Και πώς θα φαίνεται αυτό? Στο ταμείο σου. Όταν εκεί γονατίζεις, για αυτούς θα προσεύχεσαι. Δεν προσεύχεσαι για τους καλούς. Δεν ήρθε ο Χριστός για τους υγιείς. Για τους ασθενείς ήρθε ο Χριστός. Δεν ήρθε για τους αγίους.
Για τους αμαρτωλούς ήρθε ο Χριστός. Δεν θέλει να προσεύχεσαι για τους καλούς, για τους ανυπόφορους, για τους ατάκτους, για τους σκανδαλισμένους, για τους όλους αυτούς που έχουν ανάγκη, είτε φυσικοί, πεινάνε, διψάνε, δεν έχουν να φάνε, δεν έχουν να ντυθούν μέσα στην εκκλησία, είτε έχουν ανάγκη πνευματική, απελπισμένοι, αστήριχτοι, φοβισμένοι, απογοητευμένοι, αλλά και για τους άλλους που είναι εχθρικοί απέναντί σου. Δεν θα λες απαράτατον αυτόν, για αυτόν που η καρδιά σου θα σου λέει απαράτατον, για αυτόν θα προσεύχεσαι. Και αποτελεί κριτήριο αρπαγής της Εκκλησίας. Εκεί φοβήθηκα, αδελφοί. Κάθε φορά που το διαβάζω φοβάμαι. Επειδή εφύλαξα στο λόγο της υπομονής μου, και εγώ τότε και γι' αυτό θα σε φυλάξω εκ τους ώρας του πορεσμού ή της μέλη να έλθει επί της οικουμένης όλης, για να δοκιμάσει τους κοτικούντας επί της γης. Εδώ πρέπει να κάνουμε μια παρατήρηση όμως. Ο Χριστός θέλει όλοι να σωθούνε, σε κάποιους όμως γίνεται εκδικητής. Και εκεί εγώ τρέμω και φοβάμαι. Για να το διαβάσουμε στην επιστολή προς Θεσσαλονικής, να δείτε, αδερφοί αγαπητοί, πόσο σοβαρό είναι αυτό, το να κάνεις τον Χριστό να γίνει εκδικητής σου. Στη σελίδα 1047, τέταρτο κεφάλαιο και τρία εδάφιο. Είναι μέσα ακριβώς το μάθημα, μέσα στο Λόγο του Θεού το σημερινό. Τρία εδάφιο, τέταρτο κεφάλαιο, σελίδα 1047. Επειδή τούτο είναι το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός σας, και ιδιαιτέρως να απέχεστε από τις πορνείας, και να εξεύρει κάθε ένας από σας να κρατάει το εαυτού σκεύος εν αγιασμό και τιμή. Ουχή εις πάθος επιθυμίας, καθώς και τα έθνη τα μη γνωρίζοντα των Θεών. Το έξι εδάφιο. Και να μην υπερβαίνει της και αδικεί τον αδελφό αυτού εις το πράγμα τούτο, διότι ο Θεός είναι εκδικητής δια πάντα ταύτα, καθώς και σας προείπομεν και διαμαρτυριών ευεβαιώσαμε. Όταν αδικείς την αδελφή σου, τον αδελφό σου, εκμεταλλεύεσαι πιθανόν την ομορφιά σου, αδελφή ή αδελφέ, και κάνεις το νέο ή τη νέα να σε ερωτευθούν και τους εκμεταλλεύεσαι και εσύ δεν τους θέλεις. Εκεί θα βρεις τον Χριστό μπροστά σου εκδικητή. Δεν παίζεται ο Θεός. Δεν μπορούμε να παίζουμε με το Θεό. Εάν πειράζεις τη γυναίκα του αδελφού σου, αν πειράζεις τον άντρα της αδελφής σου, θα βρεις τον Χριστό εκδικητή. Δεν μπορεί να καταστρέφεις ψυχές ανθρώπων, οικογένειες, επειδή ο Θεός έκανε χάρη και σε έκανε ομορφόπαιδο ή όμορφη κοπέλα. Μπορείς να γίνεσαι σκάνδαλο μέσα στην Εκκλησία. Και η εκδίκηση του Χριστού δεν παίζεται, αδερφοί. Ένας δεν είναι αστείο πράγμα. Όλα τα συγχωρεί ο Θεός μέσα στην Εκκλησία, τις αδυναμίες, τα λάθη. Αυτό δεν το συγχωρεί. Δεν το συγχωρεί με τίποτα. Και τι κάνει? Βασανιστές, βασανισμός σώματος, ψυχής και πνεύματος. Μπορεί να εκμεταλλεύεσαι την αγαθοσύνη της αδελφής σου και του αδελφού σου. Γιατί μέσα στην Εκκλησία υπάρχει αγαθοσύνη. Την κόρη, τη γυναίκα, την κοπέλα, τον άντρα, τον νέο. Μπορείς να τους εκμεταλλεύεσαι. Θα βρεθείς σε μπελά. Και κάτι άλλο. Δεν μπορείς με πονηριές να πετυχαίνεις το σκοπό σου. Δεν μπορεί ο Θεός να είναι μαζί σου στην πονηριά σου και να σε βοδώνει. Να κάθεσαι να σκέφτεσαι, θα πω αυτό, θα κάνω εκείνο, θα κάνω τ' άλλο και θα τα καταφέρω. Δεν τα καταφέρεις. Ο Θεός δεν έχει πονηριά μέσα του. Αγαθός είναι ο Κύριος. Μάθετε και είδατε ότι αγαθός είναι ο Κύριος. Όταν εγώ με πονηριά προσπαθώ να το καταφέρω, ξέρετε τι θα πάθω? Γκρέμισμα. Καταστροφή θα πάθω.
Πρέπει να φυλάξουμε το λόγο της υπομονής μας, αλλά να φοβόμαστε το Θεό. Με το Θεό δεν μπορεί να παίξει κανείς. Αν σπέρνεις τη σάρκα, θα θερήσεις φθορά. Και αν εκμεταλλεύεσαι την αδυναμία και την αγαθοσύνη και τον αγιασμό, θα βρεθείς σε εκδίκηση από τον ίδιο τον Χριστό. Δεν θα φυλάξουμε εμείς τους εαυτούς μας. Θα τους προστατεύουμε με τη χάρη του Χριστού. Αλλά αυτός ο οποίος φροντίζει για μας είναι ο Κύριος. Και όταν χαθεί ο φόβος του Θεού από έναν άνθρωπο, ο άνθρωπος τα χάνει όλα. Όλα τα χάνει. Δεν του μένει τίποτα πια. Δύο πράγματα λοιπόν, και μάλιστα τρία, να προσέξουμε. Το πρώτο, να φυλάξουμε και την υπομονή του Θεού. Να προσέξουμε την εκδίκηση του Χριστού, και ποτέ στην πονηριά σου δεν θα είναι συμμέτοχος ο Χριστός. Στο ψέμα σου δεν θα είναι συμμέτοχος ο Χριστός. Στην ειρωνία σου δεν θα είναι συμμέτοχος ο Χριστός. Στην υπερηφάνεια σου δεν θα είναι συμμέτοχος. Στην πίστη σου θα είναι, στην αγάπη σου θα είναι, στην ελπίδα σου θα είναι, αλλά ιδιαίτερος στον αγιασμό σου και στην αλήθεια. Εκεί θα είναι. Μη γέννητο να βάζουμε τον Χριστό απέναντι. Εμείς θα πηγαίνουμε πίσω από τον Χριστό. Εμείς θα κρυβόμαστε. Με γελάκια, με αστιάκια, με ειρωνίες, με ονειδισμούς. Δεν θα είναι μαζί σου ο Θεός. Και ο Χριστός λέει, αν εφεμού δεν δύναστε να κάμετε ουδέν. Χωρίς τον Χριστό στη ζωή σου ποτέ δεν θα μπορέσεις να κάνεις τίποτα. Τίποτα. Και αν κάτι πετυχαίνεις θα είναι για το κακό σου. Μόνο ότι ο Χριστός σου χαρίζει θα το έχεις πάντα. 11 εδάφιο. Ιδού έρχομαι ταχαίως. Κράτα εκείνο το οποίο έχεις για να μην λάβει μη δεις το στέφανό σου. Τώρα έχουμε. Τι έχουμε? Έχουμε τα αδέλφια μας. Έχουμε το Χριστό. Έχουμε το Λόγο του Θεού. Έχουμε το Πνεύμα το Άγιο. Έχουμε την αγάπη του Θεού Πατρός, τη χάρη του Χριστού, την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Έχουμε, όσοι έχουμε, τους πιστούς μέσα στην οικογένειά μας. Η Εκκλησία είναι μια οικογένεια. Δεν είσαι μόνος σου, αδερφέ, και μην απομονώνεσαι. Όλη η Εκκλησία είναι κοντά σου. Αλλά για να είναι κοντά σου πρέπει να ανοίξεις την καρδιά σου. Να τους δέχεσαι. Δεν μπορείς να κρίνεις, να κατακρίνεις, να κατηγορείς και να λες είμαι μόνη μου. Θα γίνεσαι και πιο μόνη σου. Ό,τι στραβό γίνεται δεν γίνεται επειδή φταίνει οι άλλοι. Επειδή φταίμε εμείς. Όταν φταίνει οι άλλοι, ο Θεός σε προστατεύει. Όταν φταίς εσύ, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Μην πεις, έγινε αυτό το κακό σε μένα και φταίει εκείνος. Όχι, που είναι ο Χριστός. Είναι λάθος σκέψη. Ό,τι σπέρνεις, θα θερίζεις. Δεν μπορεί να σπέρνει ο άλλος και να θερίζεις εσύ. Αν σπέρνεις τη σάρκα, εσύ σπέρνεις, εσύ θα θερίζεις καρπό. Φθορά. Αν σπέρνεις το πνεύμα, εσύ σπέρνεις, εσύ θα θερίζεις ζωή αιώνιο. Μην ψάχνουμε να βρούμε το φταίκτη. Ο φταίκτης είναι η καρδιά μας. Και αν κάποιος έχει κάνει κάποιο λάθος, αυτά είναι εύκολα, τα διορθώνει πολύ εύκολα ο Θεός. Δεν μπορεί άνθρωπος να χαλάσει το έργο του Θεού. Δεν μπορεί άνθρωπος να χαλάσει το σχέδιο του Θεού. Μόνο εσύ για τον εαυτό σου και εγώ για τον εαυτό μου. Μόνο εγώ μπορώ να χαλάσω το σχέδιο του Θεού στη ζωή μου. Αν βάλω πονηριά, αν βάλω κακία, αν βάλω πίκρα, μόνο εγώ φταίω. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε και να αποδίδουμε τις ευθύνες μόνο στον εαυτό μας, γιατί τότε μόνο θα ταπεινωθούμε, θα πάμε στον Κύριο και θα πούμε ήμαρτον ενώπιόν σου και ενώπιον του Θεού. Αμάρτησα, συγχώρεσέ με, ελέησέ με, και μέσα από αυτή την ταπείνωση
θα έρχεται η χάρη του Θεού. Αν πάω όμως και πω δε φταίω εγώ, εκείνος ο άλλος και ο παράλληλος φταίει, ρίχ του κεραυνό. Και κεραυνό δεν θα του ρίξει και εγώ δεν θα ελεηθώ. Μόνο εγώ φταίω για μένα, μόνο εσύ αδερφέ μου φταίς για σένα, μόνο εσύ αδερφή μου φταίς για σένα. Και αν κάποιοι άλλοι έχουν κάνει λάθος, δεν μας επηρεάζει καθόλου. Μα καθόλου δεν επηρεαζόμαστε. Δεν μπορεί το λάθος του άλλου. Εδώ λέει η αμαρτία του γονιού δεν επηρεάζει τον αγιασμό του παιδιού. Δεν την επηρεάζει, δεν κοιτάει την αμαρτία του γονιού στο πεδίο. Δεν είναι κληρονομικό η αμαρτία, το λάθος. Είναι προσωπικό. Εγώ φταίω για τα λάθη μου. Το κατάλαβα, πάω στον Κύριο και λέω εγώ μόνο φταίω, Κύριε. Βλέπει την μετάνοιά μου, την επιστροφή μου, την ταπείνωσή μου. Δοκιμάστε το, αδερφοί. Εκεί που είσαστε βέβαιοι ότι ο άλλος φταίει, δοκιμάστε το. Και θα βρείτε χάρη από το Θεό. Εκ πείρας σας το λέω. Ξέρετε πόσες φορές έχω πει η Άννα φταίει. Χειρότερα γίνονται τα πράγματα. Όταν πάω όμως και πω εγώ φταίω, Κύριε, αμέσως διορθώνονται. Μα τα διορθώνει ο Χριστός. Είναι στους ταπεινούς, δίνει χάρη ο Θεός. Θα βρεις χάρη από το Θεό. Μην ρίξεις την ευθύνη στον άλλον. Πώς λέει κρίνεις τον αδελφό σου το ξυλάριο και δεν βλέπεις το δοκάρι στο μάτι σου. Βγάλε πρώτα το δοκάρι, δηλαδή ταπεινό σου. Πήγαινε στον Κύριο να σου βγάλει το δοκάρι, να βλέπεις καθαρά και τότε θα είσαι χρήσιμος και στον εαυτό σου και στον άλλον. Όποτε έχω ακούσει άνθρωπο να λέει αυτός φταίει, τον βλέπω να κατρακυλάει. Όποτε έχω ακούσει άνθρωπο να λέει εγώ φταίω, τον έχω δει να ευλογείται. Είναι πνευματικός νόμος που δεν μπορείς να τον ξεπεράσεις. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε, όπως δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βαρύτητα. Το πέταξα θα πέσει. Γιατί έτσι είναι φυσικός νόμος. Είναι ο νόμος της βαρύτητος. Έτσι είναι και ο πνευματικός νόμος, ο νόμος του υπερήφανου. Όταν αρχίζουμε και τα βάζουμε με τη γυναίκα μας και εσύ έκανες αυτό και εσύ έκανες εκείνο, μη είσαι άσοφη και δεν καταλαβαίνεις και πού να μου χαθείς από εκεί. Εσύ έχεις το πρόβλημα και θα γίνονται χειρότερα τα πράγματα. Όταν τα βάζετε με τον άντρα σας, αυτός είναι, εκείνος είναι, εσύ έχεις το πρόβλημα. Αν εσύ μετανοήσεις και πας στο Θεό, ο Θεός χάρινε σου θα ευλογήσει και τον άντρα σου που είναι άσοφος. Και τη γυναίκα σου που είναι άσοφη, μπορεί να τη διορθώσει. Αλλά θα είναι αποτέλεσμα της καρποφορίας της δικής σου, της ταπείνωσης της δικής σου, της ευλογίας της δικής σου. Εγώ δεν θέλω να διορθώσω κανέναν. Θέλω να με διορθώσει ο Θεός και να διορθώσει και τους άλλους ο Θεός. Πώς εγώ μπορώ να διορθώσω τη γυναίκα μου, τον αδερφό μου, ποιον μπορώ να διορθώσω? Μόνο τον εαυτό μου μπορώ να διορθώσω με εξομολόγηση, επιστροφή και μετάνοια. Και τότε θα κάνει χάρη ο Θεός και σε μένα και θα διορθώσει όλα τα άλλα. Κράτα λοιπόν αυτό το οποίο έχεις, για να μην λάβει κανείς το στεφανό σου. Και αυτό είναι ένας αγώνας. Μόνο όποιος νικάει θα κάνω αυτόν στήλο στο ναό του Θεού μου και δεν θα εξέλθει έξω. Τότε πρέπει να είμαστε νικητές, να νικήσουμε. Ποιος είναι ο εχθρός μας? Η καρδιά μας πρώτα απ' όλα. Πρώτα απ' όλα ο κυριότερος εχθρός μας είναι η καρδιά μας. Μετά είναι ο κόσμος, μετά είναι ο διάβολος, μετά είναι τα δαιμόνια. Εντάξει, αυτά τα αναλάβει ο Θεός. Την καρδιά σου θα αναλάβεις εσύ. Με τα πάσης φυλάξεως φύλατε την καρδία σου. Εξ αυτής προέρχονται όλες οι εκβάσεις της ζωής σου. Από τη δική σου την καρδιά, όχι από την καρδιά της γυναίκας σου. Ούτε από την καρδιά του άντρα σου. Ούτε από την καρδιά του αδερφού σου. Τη δική μου την καρδιά προέρχονται οι εκβάσεις της ζωής μας. Και από εκεί και πέρα νικητές, έτοιμοι για την αρπαγή της Εκκλησίας. Ας θυμόμαστε όμως, αδερφοί. Ο Κύριος έρχεται ταχαίως. Είμαστε στην τελευταία γενιά. Όλα είναι περιγεγραμμένα.
Όλα είναι σε όρια για να επιβιώσουμε μέχρι το τέλος, καθώς είναι γεγραμμένο υπομείνασε ως τέλος θέλει σωθεί, πρέπει να αντέξουμε, πρέπει να υποφέρουμε ο ένας τον άλλον με αγάπη, πρέπει να ζούμε σε αγιασμό, σε αλήθεια. Παραλαμβάνω, αγιασμό σώματος, ψυχής και πνεύματος, την αλήθεια του Ευαγγελίου, για το Ευαγγέλιο τούτο, το ορθοτομημένο, ο Λόγος του Θεού θα κηρυχθεί σε όλη την οικουμένη και ύστερα θα έρθει το τέλος. Και όταν θα έρθει η ευλογία, κανένας δεν μπορεί να μας την πάρει. Μόνο αν φυλάμε το Λόγο του Θεού και δεν αρνούμεθα το όνομα του Χριστού. Τότε θα μας φυλάει ο Θεός την ευλογία Του. Θα μας φυλάει μέσα στην ευλογία Του. Θα διατηρεί πάντοτε ανεγμένη τη θύρα μπροστά Του. Να φυλάξουμε το Λόγο της υπομονής Του. Να αγαπάμε όλους, όχι τους καλούς. Γιατί αν αγαπάτε, λέει ο Χριστός, αυτούς που σας αγαπάνε, ποια χάρις οφείλεται εις εσάς. Αν αγαπάς όμως αυτούς που δεν σε αγαπάνε, σου χρωστάει χάρη ο Θεός. Ξέρεις τι θα πει να σου χρωστάει χάρη ο Θεός. Καρποφορία μεγάλη στη συνέχεια. Και πρόσεξε, μη χάσεις, μην πάρει κανείς το στέφανό σου. Γι' αυτό κράτα αυτό το οποίο έχεις. Μείνε στην Εκκλησία, μείνε στο Λόγο του Θεού, μείνε στο ταμείο σου, μείνε κοντά στα αδέλφια σου. Όχι για να σε υπηρετούν, για να τα υπηρετείς. Και ο Θεός ξέρει, αδερφοί, και μπορεί, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι και θέλει. Γιατί αυτός είναι ο Θεός της αγάπης. Αμήν.